καθόλου σε πλήθος πολιτικών θεμάτων που θα μπορούσαμε να αναφερθούμε. Θα το κάνουμε για μερικά από αυτά στην εκδήλωση που θα γίνει, καθώς είμαι και φορτισμένος, επειδή πριν από λίγες ώρες μέσα στη Βουλή αναγκάστηκα να θέσω επιτακτικά το ζήτημα της απόσυρσης μιας ευνηδιαστικής τροπολογίας που ήρθε για τα ζητήματα που αφορούν στο νομοσχέδιο της Εθνικής Άμυνας και του μεταναστευτικού προσφυγικού, και άρα θα μπορούσα να παρασυρθώ, σας λέω, να αναφερθώ στον τρόπο που δυστυχώς παρούσα κυβέρνηση ακόμα και σε νομοθετήματα τα οποία έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν μια ευρύτερη συνένεση, και το χθεσινό το Ηρακλής για τα κόκκινα δάνεια, και πόσο μάλλον και για τους απόδημους προχθές, διότι κάθε μέρα σχεδόν έχουμε και ένα συνέδριο, τα κάνει έτσι, τα φέρνει έτσι που είναι αδύνατον να υπάρξει μια ευρύτατη συνένεση, αφήνοντας πάντοτε περιοχές θολές προς τακτοποίηση, είτε με υπουργικά διατάγματα, είτε ανοιχτές περιοχές σε σχέση με οικονομικά ζητήματα κτλ. Αλλά σας λέω, αυτό είναι θέμα μιας πολιτικής συζήτησης που σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό θα γίνει μετά από λίγο στην συγκέντρωση. Εγώ θα ήθελα να μείνω στο εξής, που αφορά οπωσδήποτε και ευρύτερα κυρίως όσους δεν θα έρθουν σήμερα ή ακόμα ενδεχομένως δεν είναι και φίλοι του κόμματός μας. Κάνουμε ένα μεγάλο κάλεσμα, ένα προσκλητήριο, στο οποίο υπάρχει μια όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση από πλευράς του κόσμου. Αυτή δεν είναι μια οργανωτική διαδικασία για το νέο ΣΥΡΙΖΑ, για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Προφανώς έχει και την οργανωτική της διάσταση, την οποία την γνωρίζετε. Δηλαδή να εγγραφούν καινούργια μέλη, να υπάρξει μια κοινωνική γύρωση, να ισχυροποιηθούν τα ταυτοτικά χαρακτηριστικά της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης της αριστεράς, όπως λέμε, στη χώρα μας. Είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται εκ παραλλήλου με μια σειρά από άλλα πράγματα. Καταρχήν είναι η προγραμματική αντιπολίτευση στην οποία δοκιμαζόμαστε και εμείς. Είναι οι πρώτες μήνες της κυβερνητικής παρουσίας και των πρωτοβουλειών της. Ο τρόπος δηλαδή που μέσα στη Βουλή αναδεικνύουμε την εναλλακτική προοδευτική πρόταση. Είναι η ίδια η κοινωνία, δηλαδή μια ανατροφοδότηση με διεργασίες μέσα στην κοινωνία, όπου σημειώνουμε, καθώς περνάνε οι μέρες και οι εβδομάδες, μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση πάνω σε ζητήματα που αφορούν κακές συνέπειες, αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία, είτε το στυλ διακυβέρνησης, αυταρχισμού κτλ. Πράγμα το οποίο ενσωματώνεται σιγά σιγά και σε κάποιες πρώτες κοινωνικές αντιστάσεις και τη συνειδητοποίηση αυτού του φαινομένου. Είναι το πρόγραμμα, καθώς ετοιμάζουμε ένα σύγχρονο, ρεαλιστικό και μέσα από την εμπειρία βέβαια των 4,5 χρόνων διακυβέρνησης πρόγραμμα της ευρύτερης αριστεράς, ένα πρόγραμμα που θα είναι και πρόγραμμα διακυβέρνησης, και άρα υπάρχει μια ταυτόχρονη σοβαρή δουλειά, το αγροτικό τμήμα παραδείγματος χάρη και το τμήμα που αφορά στα θέματα τάξης, σωμάτων ασφαλείας κτλ. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν μια δουλειά, και κάθε Σαββατοκύριακο μαζεύεται κόσμος και ενσωματώνουν αυτή την προγραμματική εμπειρία, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι οι διεθνείς εξελίξεις. Μόλις χθες και σήμερα, χθες ο μεν πρόεδρος του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας, έθεσε, καθώς συμμετέχει με το στάτους του συμμετέχοντος, του παρατηρητή, εν πάση περιπτώσει όμως συμμετέχει ισοτίμως σε συζητήσεις που τον καλούν και στη σοσιαλιστική ομάδα την ευρωπαϊκή, το ζήτημα μιας στάσης ουσιαστικής εν της πράγμας απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα για ανάληψη μέτρων, και βρήκε ευήκο αότα, και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Την ίδια ώρα σήμερα ξεκινάει με 400 αντιπροσώπους από όλη την Ευρώπη το συνέδριο, το έκτο συνέδριο του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς, στο οποίο συμμετέχει ο συντηρητικό μέλος και ως μεγαλύτερο κόμμα από ό,τι είπε ο προηγούμενος Αλέξ, ο ΣΥΡΙΖΑ, και όπου εκεί τίθενται ακριβώς, θα γίνουν συζητήσεις για τα θεμέλια μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικής, μιας Ευρώπης διαφορετικής, με μια άλλη αρχιτεκτονική και κυρίως στηριγμένη πάνω σε κάποιες
αρχές και αξίες που κάποτε θεωρούνταν αυτονόητες της αλληλεγγύης, της κοινωνικής σύγκλησης κλπ. Άρα αυτό ήθελα να επισημάνω, ότι αυτή η διαδικασία για την προσέλκυση, για τη συμπόρευση, πείτε το όπως θέλετε, με χιλιάδες, με δεκάδες χιλιάδες νέους ανθρώπους αλλά και μεγαλύτερων ηλικιών από διάφορες παραδόσεις, είναι μια διαδικασία, επαναλαμβάνω, που έχει ένα βαθύ πολιτικό προγραμματικό χαρακτήρα, και γι' αυτό και τους επόμενους μήνες θα εξελιχθεί μέχρι το συνέδριο. Κλείνω την αναφορά μου αυτή λέγοντάς σας ότι αναφερόμαστε σε όλους όσους συμφωνούν, συνομολογούν μια προγραμματική πολιτική διακήρυξη, την οποία ήδη το σχήμα αυτό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει καταλήξει με ευρύτατη συνένεση, και όπου αναφέρονται μέσα οι αρχές, οι αξίες, η στρατηγική μας για κορυφαία ζητήματα, και ταυτόχρονα είναι πολίτες ενός ευρύτατου φάσματος. Γι' αυτό μας αδικεί κιόλας, εγώ το αισθάνομαι αυτό, παρότι δεν με φοβίζει καθόλου, μια κριτική η οποία γίνεται από ορισμένες πλευρές περί πασοκισμού, εκπασοκισμού και τρέχα γύρω. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η κρίση είναι το ζήτημα, η δεκαετής κρίση, η οποία τροποποίησε εκ των πραγμάτων, μετεξέλιξε, μετακίνησε ακόμα και παλαιότερους ανθρώπους της γενιάς μας, της γενιάς μου που είμαι πολύ παλαιός, αλλά και ενδιάμεσους, είτε από τις κήτες τους, από τις διαδρομές τους, ένθεν κακήθεν, από όλες τις πλευρές, από το προοδευτικό κέντρο μέχρι τους ανένταχτους της αριστεράς, μέχρι την πολύχρωμη αριστερά, τους πράσινους που τώρα με το οικολογικό κίνημα και στην Ευρώπη ξαναπαίρνει μια ζωντάνη. Είναι μια πολύμορφη διαδικασία με πολλές παραδόσεις μέσα, με διάφορες διαδρομές, εξαιρετικά δημιουργική, και γίνεται σε μια προγραμματική βάση, και αφορά και πάρα πολύ τους νέους, οι οποίοι προφανώς δεν είχαν καμία σχέση με το ΠΑΣΟ, δεν είχαν καμία σχέση με το συνασπισμό που σύντεψα εγώ. Έτσι, για πρώτη φορά ψηφίσανε και είχαμε 38%, ήταν το μερίδιό μας κατά τα exit poll στις τελευταίες εκλογές, και οι 17ηδες και οι προηγούμενοι, 600.000 νέοι ψηφίσαν για πρώτη φορά. Αυτό δεν έχει να κάνει με καμία από τις παραδόσεις της μεταπολίτευσης που εμείς οι παλαιότεροι έχουμε συνηθίσει να λέμε, είσαι του ΠΑΣΟΚ, είσαι του ΤΕΠ. Είναι καινούργιες καταστάσεις, και μάλιστα θα το πω αυτό και το βράδυ, αλλά καλό είναι να ακουστεί και όλος ο κόσμος, δεν το ξέρει. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι ψηφίζουν λιγότερο, να ξέρετε, τώρα από ό,τι πριν την κρίση. Αν δείτε το 2009, και δεν είναι όλοι, το 1 τρίτο περίπου, το 1 τέταρτο είναι το brain drain. Είναι αποχή, πολιτική αποχή, από διάφορες πλευρές. Αυτό τον κόσμο ποιος θα τον επαναπολιτικοποιήσει, ποιος θα τον ξαναβάλει, ας πούμε, στην πολιτική, στην κάλπη και τα λοιπά. Μην μιλάμε με βάση τα αποτελέσματα σε ποσοστά μόνο. Έτσι. Κλείνοντας, επειδή ήμουν ο πρώτος υπουργός εσωτερικών στην αρχή της διακυβέρνησής μας, ο Αλέξης ήταν ο τελευταίος που έκανε και ό,τι μπορέσαμε και πολλά μπορέσαμε να κάνουμε από αυτά που και εμείς είχαμε πρωτοσκεφθεί. Είμαι σίγουρος ότι και το βράδυ θα του δοθεί η ευκαιρία να πει παραδείγματος χάρη για το Φιλόδημο τώρα, για τα έργα που ξεκινήσαν εκεί σε όλη την Ελλάδα και τα σταματάνε, για μια καθεστωτική αντίληψη και νοοτροπία. Σας λέω που εγώ, επειδή τα ήξερα και ήταν και το πρώτο κρίσιμο εξάμηνο που ξύναμε με τα νύχια μας για να βρούμε κονδύλια για να ενισχύσουμε τους Δήμους μέσα από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, αυτούς που φαλιρίζανε, άλλους, χωρίς καμία αίσθηση κομματικής ή πολιτικής προέλευσης τα λοιπά, βλέπω πόσο μακριά είμαστε, και ενώ ενδιάμεσα μπορέσαν οι μετέπειτα υπουργοί μας και ο Αλέξης που έκλεισε έτσι αυτό τον κύκλο να βάλουν μπροστά προγράμματα ενισχύσεις σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΣΠΑ, να κανονικοποιήσουν εκεί τις διαδικασίες, βλέπουμε πώς σε πόσο λίγο χρονικό διάστημα επανερχόμαστε στις πρακτικές που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και στα βράχια. Είμαι ευθύς σε αυτό που σας λέω. Και ξέρω τι σας λέω. Έτσι. Τι βρήκαμε εκεί όταν πρωτοπήγα εγώ, που δινόντουσαν και με ποιο τρόπο τα λεφτά, τι έγινε διαφορετικό μέσα σε αυτό το διάστημα και στην πρώτη φάση που δεν είχαμε να διανύουμε κιόλας και ύστερα, και πώς ξαφνικά τώρα, επιτρέψτε μου να πω, και με την κάλυψη της σιωπής μεγάλων media, διότι αυτά βγάζουν μάτι, το τι γίνεται τώρα, όλα αυτά
ξαναέρχονται στην υπουργική κυβερνητική απόλυτη ρύθμιση, ακόμα και η ΚΕΔΕ που έχει 70%-65% μέσα δημάρχους, οι οποίοι έχουν μια, είναι του χώρου, του ευρύτερου χώρου της συντηρητικής παράταξης, αντέδρασε βία. Γι' αυτό που γίνεται στην ΕΕΤΑ, στο Φιλόδημο, στο ΔΕΝ, μέσα σε μια εβδομάδα. Ταυτόχρονα με την συνένεση η οποία επιτεύχθηκε με τις συγκλήσεις και τα λοιπά για το θέμα των αποδείμων. Αυτό το σημειώνω απλώς, επειδή είσαι παρόν Αλέξη και τα ξέρεις κατά λοιπόν. Θα τα πούμε και αυτά και το βράδυ. Το βράδυ, ευχαριστώ πολύ.